Ο άνθρωπος για τη ζωή έχει τις 10 έντολες για να αισθάνεται μπροστά στην αμαρτία. Ενοχές. Έτσι και για το φαγητό κάποιες καινούργιες βγαίνουν και όλοι για να φάνε πρέπει ανάσα να μην παίρνουν. Έλα πάμε! Ποτέ άλλο μη πλησιάσεις, ποτέ κοντά του να μην κάτσεις, ποτέ σου βλάκι μη πουκώσεις. Τη μάσκα αν δεν διπλώσεις, το στόμα πάντα να το κλείνεις και γρήγορα να καταπίνεις. Ποτέ σου βλάκι μη πουκώσεις, μαρκούτσι αν πριν δεν κόσεις. Ο Πασχαλινό, Πασχαλινό, ρε. Τι να πω, ειλικρινά δεν έχω λόγια, μόνο εσύ θα μπορούσες να το κάνεις αυτό. Ποιος? Να πάρεις 10 εντολές μέσα στον κορονοϊό και να τους αλλάξεις τα φώτα. Μόνο εσύ. Κυρία Παγώνη, ποιος είναι? Ναι, αυτοπροσώπωση, κυρία Παγώνη είμαι. Με κοροϊδεύει. Αποκλείται είναι η κυρία Παγώνη. Είμαι η κυρία Παγώνη, δεν κατάλαβα. Είσαι η κυρία Παγώνη, τώρα το κατάλαβα. Το δεν κατα... Είναι. Ποιος... Εγώ είμαι, κυρία Άμα Παγώνη, δεν είσαι η Παγώνη, τι είσαι? Είμαι αυτή που έχει πει το αυθεντικό τραγουδάκι που μόλις διέλυσε. Η Δέσποινα είναι. Χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι, κυρία Βαρνίμου. Χίλια συγγνώμη. Πρέπει κάτι να κάνετε, παιδιά, να μην μπορεί να παίρνει όποιος φαλακρός θέλει μεσημεριάτικα τα τραγούδια και τα τραγούδια. Καλησπέρα, Δέσποινα. Τι κάνει? Γεια σου, Νίκο. Γεια σας. Δέσποινα. Δεν το πιστεύω. Μου είπανε ότι θα τραγουδήσεις το 10 εντολές και λέω να μια καλή ευκαιρία να πούμε στον Νίκο μήπως όταν ξανακάνουμε το τζαζ κάπως κάτι να κάνουμε. Οπωσδήποτε. Θα έρθω παίχτης. Άμα έχω το ένα από τα τέσσερα της Επιτροπής... Ωραία ακούστηκε. Της Επιτροπής πιστεύω θα είμαστε πάρα πολύ καλά. άκου τώρα, Δέσποινα, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι, ας πούμε, τραγουδήθηκε με μια αγάπη προς την ερμηνεύτρια, αυτό είναι γνωστό, αλλά φυσικά. Θεωρώ κάπως κατέβηκε. Δεν ξέρω μήπως είσαι τώρα, πού είσαι ακριβώς στην Ελλάδα, με ενδιαφέρει. Είμαι στο Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή. Πάει αλλιώς ο ήχος, Δέσποινα. Καλά ήρθε, μια χαρά ήρθε. Δέσποινα, αλήθεια σου λέω, έχεις κάνει την καλύτερη δουλειά που θα μπορούσες ποτέ, ενώ αυτό το ότι... Κάνεις την εκπομπή αυτή, τι ωραία, κάνεις Σαββατοκύριακο, κάνεις αυτή την υπέροχη βόλτα. Ανοίγει λίγο το μάτι μας και εμάς, ρε Δέσποινα. Όχι, έχει σημασία, Στέλιο. Στέλιο. Ναι, Στέλιο ανοίγει το μάτι μας. Το Στέλιο δεν έχει κλείσει για να ξανανοίξει, όπως καταλαβαίνεις. Είναι πάντα ανοιχτό και έτοιμο. Για πες μου λίγο. Τώρα, είναι πάρα πολύ ωραία. Με τα γυρίσματα, ναι. Κάνετε όλο αυτό που πρέπει να κάνετε, φαντάζομαι, πριν. Μα κάνουμε τεστ μέχρι και στον κόσμο που συμμετέχει πριν ξεκινήσουμε, ας πούμε, οποιαδήποτε συνέντευξη ή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Βέβαια. Είτε είμαστε σε κάποιο αρχαιολογικό χώρο, είτε είμαστε και κάνουμε αστρονομία, είτε μία δράση άλλη. Πάντα κάνουμε τεστ όλοι οι άνθρωποι, περιμένουν μετά ξεκινάμε. Πάρα πολύ ωραία είναι, γιατί εγώ, παιδιά, λόγω της εκπομπής, η αλήθεια είναι ότι δεν την... αισθάνομαι τόσο έντονα. Όχι, την και εμείς εδώ που ερχόμαστε, που μας αυτόν το τέτοιο πριν κάνουμε, μια χαρά είμαστε. Μπράβο και σένα. Όχι, είναι πολύ. Και επίσης, παιδί μου, είναι, πώς να σου πω, σου πηγαίνει πολύ, ρε Δέσποινα. Σου πηγαίνει. Έχεις αυτή την οικειότητα. Που ήταν ωραίο που τη βλέπουμε και περισσότεροι άνθρωποι. Και επίσης, σε δεινή μαγείρισα, το ξέρουμε τώρα αυτό, παιδιά. Η κοπέλα από την Πέτρα σου κάνει. Η κοπέλα παίρνει και συνταγές από τους ντόπιους εδώ πέρα. Και δεν ησυχάζει και η κοπέλα, γιατί έβγαλε και τραγούδι η κοπέλα, κατάλαβες. Η κοπέλα, ναι. Ναι, με το Γιώργο πάλι. Γίνονται. Καλά κάνεις. Αισθάνομαι ότι είμαι σε μια τρέλα. Δεν ξέρω πού να πρωτοκοιτάξω, κατάλαβες. Μου στέλνουν από την πάνικα άλλα πράγματα. Ο σκηνοθέτης μας ο Κώστας εδώ τα μεταδίδεις φωνάζει για άλλα πράγματα. Ο Νίκος κοκλώνεις για άλλα πράγματα. Για άλλα πράγματα και ο Νικόλας. Τι κάνει αυτή η ψυχή? Το βίντεο κλιπ αρχικά δεν έχω λόγια, να ξέρεις.
ήταν πώς... μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και πιστεύω ότι πρέπει να διδάξεις, άκου λίγο Δέσποινα, πρέπει να διδάξεις λίγο συμμετοχή σε βίντεο κλιπ, σαν να είναι δικό σου τραγούδι, γιατί περπατάς και πιστεύεις ότι είναι μια άλλη κοπέλα, αλλά παίζει τη Δέσποινα Βανδύ, που πιστεύεις ότι είναι σαν τη Βανδύ και το νιώθει όλο αυτό και κάπως εσύ έρχεσαι, γίνεσαι ένα με αυτή και στο τέλος θα τη βρεις και να σου κάνει και βόλτα όλη την Ελλάδα. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο επιτυχημένο. Ευχαριστώ. Αν δεν σου έκαψα τα εγκεφαλικά κύτταρα, γιατί μου εγώ τα έκαψα. Λίγο. Έγινε το... Μου τα λίγο, μου τα έκαψες, αλλά δεν πειράζει. Το κατάλαβα. Είναι για καλό. Δέσποινα, άκου λίγο. Ναι. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτησή μου. Παρακαλώ. Πότε. Πότε. Θα σε βγάλει. Έλα με την εκπομπή, ας κάνουμε My Greece στα Μελίσια. Δεν πειράζει. Πήγαινε το Δήμο. Πότε θα έρθεις από εδώ, ρε Δέσποινα. Πότε να έρθω. Όταν ησυχάσω, πότε τελειώνεις. Ωραία ερώτηση. Τελειώνω τέλη Ιουνίου. 2 Ιουλίου, τραβήξτε το λίγο πιο πίσω. Τέλη Ιουνίου, θα δούμε. Ό,τι μπορώ. Μην τα λέτε και ακούγονται. Μπορείς και του χρόνου, άκου, δεν θέλω να σε πιέσω γιατί τρέχεις με τόσα πράγματα. Εμείς θα είμαστε εδώ. Είσαι καλός άνθρωπος. Είναι χαρακτηριστικό μου. Σε περιμένω εδώ. Η αγάπη είναι μεγάλη. Καλή επιτυχία έτσι κι αλλιώς στο τραγούδι. Καλή συνέχεια στα γυρίσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Εγώ ευχαριστώ πολύ που μας έκανες την τιμή. Τα φιλιά μου, σ' αγαπώ, Δέσποινα, πολλά φιλιά. Και εγώ, φιλιά σε όλους. Φιλιά, Δέσποινα.